Taran, tan, taran, tan, 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 taran, taran, tararan, tan, taran, taran. Καλώς ήρθατε, κορίτσια! Γεια! Γεια Τι κάνετε? Πάρα πολύ καλά κάναμε που συναντηθήκαμε. Ο λόγος βέβαια είναι λίγο περίεργος. Είπαμε να δούμε το Prometheus του 2012 του Ridley Scott. Αυτή την καταπληκτική ταινία. Για να καταλάβεις πόσο memorable είναι η ταινία, κοιτάω λίγο το Google στις εικόνες, μπας και θυμηθώ τίποτα. Έτσι ακριβώς, ναι, για πες. Μ' αρέσει το μαλλί της πρωταγωνίστριας, νούμερο ένα. Ωραία. Actually, πολύ ωραίο κόκκινο. Δεν ξέρω πού στο διάλογο το έγραψε, αλλά ζηλεύω. Okay. Σε κάποια στιγμή παίζει το μουσικό θέμα της πρώτης ταινίας και αυτό, ας πούμε, μου άρεσε πάρα πολύ. Υπάρχει μια σκηνή που οι engineers ως ολογράμματα τους βλέπεις να τρέχουν και ήμουν σε φάση, wow, θα μπορούσε να είναι πολύ καλή ιδέα αυτή. Δηλαδή, αν το πάρεις ως σκηνή ασχέτως της υπόλοιπης ταινίας, έχει αρκετές δυνατότητες, δηλαδή κάνει κλικ. Και ήταν μια καλή σκηνή που, αν ποτέ φτιάξω μια ωραία ταινία δικιά μου, κάτι θα κοιτάξω να κάπου να την κάνω να λειτουργήσει χωρίς να... Ναι, πιστεύω ότι τα κατάφερα, ναι. Μου άρεσε που η Σαρλίς Θερόν επίσης δεν τους άφηνε να μπουν πάνω. Που το είδα ως παράλληλη με την Ρίπλι της πρώτης ταινίας. Προσπάθησε δηλαδή η καημένη. Το πήρε όπλα, τι λες τώρα, είναι χαμό. Το άλλο που μου άρεσε, παρόλο που μπορεί να το βρήκατε αστείο γελίο υπόλοιπος, μου άρεσε που έκανε ένα callback στο Resurrection με τα πράσινά του και με την μπάλα του μπάσκετ. Εμένα μ' άρεσε η αναφορά. Ωραίο το babyface hugger. Κάτσε λίγο να θυμηθώ τώρα. Ποιο είναι από όλο αυτό Το αυτό. φιδοειδές. Το Αυτό το φιδοειδές. έχω φύγει από Μ' μέσα άρεσε της. ως πρώτη, ξέρεις. Α, αυτό ήταν το... Αυτό που έβγαλε από μέσα της, αυτό που λέει η Ριάδνη, ή αυτό που αγκάλιασε τον άλλον στο σκάφος. Το φίδι, το Το φιδό φιδό που χέρι. ήταν σαν... Okay. Όχι το κταποδοειδές. Όχι το χταποδοειδές, Ωραία, το το φιδοειδές. άλλο που ήταν πάλι φαλικό... Καλά, εννοείται. Ροδιά, θέλεις να μας πεις κάτι? Μπορείς, εντάξει. μπορείς. Λοιπόν, είχε ωραία φωτογραφία και σαν εικόνες η σκηνοθεσία, μάλλον οι εικόνες, μα αυτό πάλι φωτογραφία είναι. Αυτά. Περίμενε να πω κι άλλο ένα. Μου αρέσανε οι μπάλες που χαρτογραφούνε, που πάνε Έλα, μην μου το κλέβεις αυτό. Μην μου οι σφαίρες το που κλέβεις, σε χαρτογραφούνε. παρακαλώ. Δηλαδή, έλεος, δηλαδή, Μου άφησέ άρεσε. με να μιλήσω. Δεν θα βάχω μετά τίποτα. Δεν πειράζει. Καλά έκανες. Καλά, Εντάξει, σωστά. Συμφωνώ. συγγνώμη. Απλά ήθελα Συμφωνώ. να το κλέψω από τη Σιλένα, να μην προλάβει να το πει. Εμένα μου άρεσε που τρεις από εμάς την είδαμε μαζί την ταινία. Τέλειο ήταν αυτό. Έχεις δίκιο, ναι. Λοιπόν, μου άρεσε κάτι το οποίο συμπεριλαμβάνει αρκετά πράγματα που είπε και η Μαρία, ότι είχε πάρα πολλές σκηνές που ήταν σαφείς αναφορές ή ομάζ στις προηγούμενες ταινίες και σε κάποια κομμάτια ήταν με πολύ έξυπνο τρόπο. Δεν με νοιάζει αν λειτουργούσαν all in all, αλλά και μόνο ας πούμε το ότι τα κιουπάκια είναι τοποθετημένα όπως είναι τοποθετημένα τα αυγά, το ανδροειδές παίζει μπάσκετ, υπάρχει strong woman, που λέει για την καραντίνα και όλοι την αγνοούν. Λίγο προσπαθούμε να έχουμε το crew των επιστημόνων, θυμίζει το crew από τους Marines στη δεύτερη ταινία. Δηλαδή είναι σαν να πει ένα super fan και να πήρε όλα τα επιφανειακά πράγματα που γουστάρει για τις ταινίες και όχι εντελώς επιφανειακά και κάποια λίγο όχι τόσο επιδερμικά, ρε παιδί μου, και είπε θα τα βάλω όλα μαζί για να τα καταλαβαίνεις και να λες είναι το ίδιο σύμπαν. Και άσχετα με το αν πέτυχε αυτό τελικά ή όχι, που δεν πολύ πέτυχε, είναι διασκεδαστικό και επειδή συνέχεια αναγνωρίζεις πράγματα και επειδή βλέπεις ότι όταν ένας φαν κάνει το sequel σε μια ταινία, την κάνει κατά παράλληλα που την αγαπάει. Οπότε ήταν και πολύ ωραίο δίδαγμα, ρε παιδί μου, ένα μάθημα δημιουργικότητας. Έτσι, ήταν ένα δωρεάν μάθημα δημιουργικότητας για το τι να αποφύγεις. Έτσι, ότι ακόμα και καλύτερες προθέσεις αυτό. Αυτό είναι το ένα μου. Νούμερο δύο, είχε κάποιες σκηνές μέσα στο πλοίο
ήταν πάρα πολύ ωραίο το aesthetic και είχε καταφέρει να κάνει το retro future με τα σημερινά εφέ πάρα πολύ καλά. Δηλαδή μου θύμισε το παιχνίδι. Αλλά σε κάποιες στιγμές μέσα στο πλοίο, όχι σε όλο, και συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο πλοίο, ήταν κάτι διάδρομοι, ας πούμε, οι οποίοι θυμίζαν πάρα πολύ το πρώτο, με καλύτερο φωτισμό. Και λέω, ναι, ωραία. Θέλω να πω κάτι με τους engineers, δηλαδή δεν μου αρέσει με τα πρόσωπα των engineers, ούτε μου αρέσει που το πρόσωπό τους είναι μάσκα και τέτοια, αλλά κάτι στο πόσο γιγαντιαίοι είναι και είναι σαν μωρά μετάλ που τους έχουν φορέσει space suit, δηλαδή κάτι όλο αυτό, κάτι με γοητεύει, αλλά δεν ξέρω τι. Οπότε επειδή δεν μπορώ να πω το μικρό, το baby face hugger, το οποίο επίσης μου άρεσε, θα πω ότι ρε παιδί μου το character design των engineers ήταν γοητευτικό και ξέρεις κάτι, όχι, μ' άρεσε που δείξανε και ότι τα spaceships τους ήταν έτσι και ότι είναι η κουλτούρα τους έτσι. Οπότε άντε να πω αυτό. Ρωδιά, μήπως θα ήθελες να συμπληρώσεις κάτι? Τίποτα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτό που είδαμε είναι αυτό που συμβαίνει όταν παίρνεις να γράψεις σενάριο αυτός που έχει γράψει το Lost. Ωραία. Περίμενα λίγο να πω και εγώ. Και αυτός είναι ο ένας. Ναι, ναι, θα σας ενημερώσω τι γίνεται. Μου άρεσε το μηχάνημα αυτό που μπαίνει και κάνει εγχείρηση επιτόπου, δηλαδή φάση θέλω αυτό, τσάκα, 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 μπακα, μπακα, τίκι, τίκι, τσάκ, τσάκ, μπακ. Γεια σας. Ναι, ρε φίλε. Πολύ καλό. Δηλαδή, αυτό το είπα όταν το βλέπαμε όλες μαζί, ότι μου άρεσε και ότι είναι το μόνο. Πρέπει να τα κλέψω όλα, Μαρία, σήμερα εσύ τα πράγματα. Ναι, να τα βρω, να τα πάρεις. Για να επαυξάνω, για να συμφωνήσω και να επαυξάνω. Ναι, δηλαδή αυτό, ρε παιδί μου, ναι, λες, οκ, το παίρνει ένας, δηλαδή εμείς θα είχαμε ένα, ξέρω εγώ, γιατί λέει είναι ακριβό, λέει η Σαρλίς, τέλος πάντων, αλλά κάνει τη δουλίτσα του, κατάλαβες, μπαίνεις αυτό και τα λοιπά και μετά κυκλοφορείς και είσαι και κομπλεδούρα, δηλαδή μ' άρεσε αυτό. Δεύτερο. Αυτό που είπε η Αριάδνη, γενικά οι σκηνές στον πλανήτη, σε αυτό τον LV223 τέλος πάντων, όλο αυτό με τους διαδρόμους που θύμισε το πρώτο, αλλά και η χαρτογράφηση που κάνανε από το άλλο το τέτοιο με τα κυβάκια, αυτό ήταν πολύ μαγικό. Και η σκηνή που είπε η Αριάδνη με τους engineers που τρέχουν, είπε, σκεφτόσουν, αρέσει, θα έχει ενδιαφέρον αυτό που θα δω. Δεν έχει καμία σημασία. Εγώ, ας πούμε, θα πω σε αυτό που είπε η Σιλένη, ότι για μένα είναι αυτή η ταινία, στα δικά μου μάτια, και το έλεγα στη Ροδιά, είναι τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος που δεν έχει δει τα προηγούμενα. Γιατί θα σας πω τι έχει γίνει. Το σενάριο αυτό το έγραψε άλλος. Το έγραψε ο Τζον Σπέιτ, τέλος πάντων το λένε αυτόν. Και λέει ο Ρίντλεϊ Σκοτ, του λέει τάξη, το έχουμε. Τι έκανε όμως ο Ρίντλεϊ? Παίρνει το σενάριο και το δίνει στον Ντέιμον Λίντλοφ. Και ο Ντέιμον Λίντλοφ έκατσε άλλους 8 μήνες και το άλλαξε εντελώς. Και έλεγα στην παιδιά, ρε εσύ αυτός δεν πρέπει να είχε δει τα προηγούμενα, αλλά διαβάζοντας το σενάριο του αλλού έλεγε, ωραίο αυτό, θα το κρατήσω, ωραίο αυτό, θα το κρατήσω. Γιατί όλα ωραία είναι μεμονωμένα, δεν βγάζουν κανένα νόημα. Δηλαδή είναι, εντάξει, τόσο πολύ. Μου, δεν έχεις τελειώσει τα τρία θετικά. Έχεις δίκιο, ναι, έχεις δίκιο, ναι, συγγνώμη, σταματάω. Λοιπόν, το τρίτο ήταν η Kate Dickey. Τη ηθοποιός, η Σκοτσέζα. Ναι. Παίζει έτσι λίγο για να παίξει. Δηλαδή, γιατί εγώ με τους ηθοποιούς τους άλλους έπαθα πατατράκ, δηλαδή τεράστιο, δεν καταλαβαίνω, δεν κατάλαβα ποτέ. Οπότε λέω, αυτή, θα διαλέξω αυτή, να πας πω μία, ας πούμε. Η τύπης από το Game of Thrones. Ναι, η τύπης από το Game of Thrones. Νομίζω ότι έκανε την αδερφή της... Ναι, την αδερφή της Caitlin Stark. Μπράβο, της Caitlin Stark. Ναι, που ήταν σε εκείνο εκεί το κάστρο με την τρύπα στη μέση που θύλαζε ο γιος της και τέτοια. Αυτή είναι. Αυτά είναι τα τρία. Την έχεις δει και στο Red Road, Τόνια? Red Road, ε. Ναι, είναι μια στη Γλασκόβη και σου σπάει την καρδιά. Εγώ από εκεί την ήξερα πρώτη φορά. Τι είναι δράμα, δεν είναι thriller? Όχι. Α, είναι δράμα, όχι, δεν το έχω δει. Θα το δω, γιατί μ' αρέσει αυτή τη. Και εμένα μ' αρέσει πολύ αυτή η ηθοποιός. Μ' αρέσει η φάτσα της, μ' αρέσει πώς μιλάει, μ' αρέσει γενικά σαν. Α, να πω κάτι άλλο. Εμένα μου άρεσε που είχε και τον Τόμ Χάρντι. Ξέρω, γιατί μου είπαν τα κορίτσια ότι είναι ο ψεύτικος Τόμ Χάρντι, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Είναι ο Τόμ Χάρντι, οπότε επειδή είναι creepy ο Τόμ Χάρντι σαν άτομο, επειδή η φάτσα του είναι faceless, ρε παιδί μου, είχε ένα έξτρα παζάζ. Εγώ το ότι έπαιζε ο Τόμ Χάρντι, but not really, αλλά ο Τόμ Χάρντι, αυτό στα θετικά θα το βάλω. Κύριε Συνέντη, βάλτε στα θετικά, γιατί εγώ είναι από τα χειρότερα δράματα της ταινίας αυτός και ο ηθοποιός και ο χαρακτήρας και ο δίθεν, πώς το λένε, καταρχάς,
Ερώτηση. Συγγνώμη. Ποια θα ξεκινήσει το κράξιμο, ποια... Εγώ. Βάλε μας σε μία σειρά. Α, τι? Γι' αυτό μου δεις τα θετικά, Μαρή, για να μου πάρει το κράξιμο. Όχι, η Αριάδνη, η Αριάδνη. Εντάξει, η Αριάδνη, εντάξει. Πες. Παρακαλώ να τηρήσουμε την ίδια σειρά με τα θετικά, γιατί πρώτη φορά θα γίνει αυτό, έτσι. Εντάξει, ωραία λοιπόν. Εντάξει, η Αριάδνη, ξεκίνησα εσύ. Είναι ίσως η ταινία που μου αρέσει λιγότερο από όλες τις ταινίες. Αν τα έβλεπα πιο πολλές φορές το The Room παρά αυτή. Το The Room του Wishaw, όποιος το ξέρει. Ναι. Να το δείτε, άμα δεν το ξέρετε. Όποιο callback κάνουν στις πρώτες ταινίες ήταν πολύ προσβλητικό. Γιατί είναι σαν να μην κατάλαβε ποτέ κάποιος τα themes των πρώτων ταινιών. Και απλά, δεν ξέρω, είναι ότι έχεις νιώσει κάποιες φορές όταν παίρνεις κάτι που αγαπάς και το πιάνει κάποιος άλλος πολύ καιρό μετά και συνειδητοποιείς, α, έχει πεθάνει πλέον. Δεν είναι αυτό που αγαπούσα. Λέω, δεν έχει λόγο να υπάρχει. Αυτό ακριβώς είναι. Μου τη δίνει πάρα πολύ που την είναι pretentious, που νιώθω θέλει να πει κάτι πάρα πολύ βαθύ, αλλά δεν μας λέει τίποτα. Όση ώρα μιλάει η Αριάδνη, οι υπόλοιπες γνέφουμε καταφατικά, μόνιμα. Μόνιμα. Όλες γνέφουμε καταφατικά, ναι. Αν υπάρχει μια στιγμή που κατ' εμέ διάστημες που χαρακτηρίζουν την ταινία πάνω από κάθε άλλη, είναι για μένα η σκηνή της καταδίωξης που έχει στους τύπους καταδίωξης από την ανεμοθύελα που έρχεται. Α, μπράβο, γιατί... Που είναι, ρε παιδί μου, ο ορισμός του pointless action. Δηλαδή... Δεν νιώθεις ότι κάποιο άγχος θα πεθάνει κάποιος ή θα συμβεί κάτι ουσιαστικό. Δεν έχει κάτι να κάνει με την πλοκή ή για να αναπτύξει από τη θεματολογία της ιστορίας. Απλά τρέχουν από μια ανεμοθύελα, η οποία ανεμοθύελα από που ήρθε και στήκαμε, ήρθε. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ εκνευριστικό. Και η δεύτερη σκηνή που δείχνει κατά μέρ πόσο χήμα είναι η ταινία είναι όταν οι άλλοι τύποι κάθονται σε ένα δωμάτιο με όλα αυτά τα αυγά. Εμφανίζεται αυτό το πλάσμα και πάει ο μαλάκας να το αγκαλιάσει. Ποιος άνθρωπος θα έβλεπε αυτό το πράγμα με δόντια να του κάνει και θα πήγαινε πιο κοντά. Γιατί, πώς το γράφει, ποιος το έγραψε αυτό στο σενάριο και δεν έριξε το κεφάλι του ρε παιδί μου να χτυπήσει το τοίχο. Και να ήταν μόνο αυτά, δηλαδή, τι να ξεκινήσει με αυτό το πράγμα. Να πω καταρχάς, την πρώτη φορά που την είχα δει, περίμενα πάρα πολλά πράγματα. Γιατί ήταν Ridley Scott και είχα απίστευτες προσδοκίες. Δηλαδή θυμάμαι τον ενθουσιασμό με τον οποίο πήγα και το είδα, όχι μόνο επειδή ήταν Ridley Scott και Alien, αλλά είχα πάει με έναν φοβερό ενθουσιασμό για να δω τι διορατικότητα υπήρχε στο ποιος μας έφτιαξε και γιατί. Δηλαδή πραγματικά ήθελα να δω τι απαντήσεις θα δίνουν σε αυτά τα πράγματα, γιατί περίμενα κάτι διαφορετικό, περίμενα κάτι εμπνευστικό και... Βλέπεις την ταινία και είναι Jesus Christ, ας πούμε. Ο Χριστός. Κυριολεκτικά. Και ούτε superstar κάνω, ούτε καν superstar. Βάλε και λίγο σκημές να χορέψουμε αν είναι. Αυτό. Η απάντηση ήταν... ναι. Ο Θεούλης, ο Χριστούλης μας έφτιαξε. Και δώσε μου το σταυρό μου και μην μου παίρνεις το σταυρό μου και ξαναδώσε τον πίσω. Κακό παιδί. Δηλαδή, το ότι όλο αυτό συνδυάστηκε με χριστιανισμό με ξενέρωσε... Μόνιμα και για πάντα. Με αυτή την Because I choose to believe, Μαρία. Because I choose to believe. Καλά, εντάξει, θα μιλήσω σε λίγο. Έρχεται η ώρα. Κατά τα άλλα, παρόλο που δεν είναι καλογυρισμένη η σκηνή και ούτε απολαυστική και ποιος διάλεξε και τον Fassbender και ποιος διάλεξε τον Tom Hardy του Lidl, δεν ξέρω, ο διάλογος... Γιατί εμάς γιατί μας φτιάξατε, γιατί μπορούσαμε. Μου άρεσε. Ήταν ειλικρινές, θεωρώ. Με τα ανδροειδή που ρωτάει ο... Πώς το λένε το ανδροειδές, David. Ο David. Που του λέει ότι άμα ο δικός σου δημιουργός σου έδινε την ίδια απάντηση, πώς θα σου φαινότανε. Και του γύρισε το μάτι και αυτό. Μου άρεσε. Εντάξει, να κάνεις και εσύ. Η εκδίκηση του ανδροειδούς μου άρεσε. Αυτό. Κατά τα άλλα είναι μια απίστευτα ξενερωτική ταινία. Δεν είναι καλογραμμένη κλπ. Όμως, επειδή είχα φάει την τεράστια απογοήτευση την πρώτη φορά που την είδα, σε σημείο που διαγράφτηκε από το Alien franchise για μένα, το ότι το ήξερα αυτό, τη δεύτερη φορά την είδα απλά σαν μια παπαριά που βλέπεις να περάσει ώρα ένα Σάββατο βράδυ, οπότε δεν με πείραξε.
Τη δεύτερη φορά δεν με πείραξε. Απλά την είδα και επειδή τη βλέπαμε και μαζί και γελούσαμε. Και πλάκα. Οπότε δεν έχω και πολύ κράξιμο, γιατί τη δεύτερη φορά δεν είχα καμία προσδοκία, οπότε πέρασε η ώρα. Ναι, εγώ δεν την είχα ξαναδεί την ταινία, γιατί όπως σας είχα πει, εμένα σταμάτησε στο 3 το Alien franchise, δεν είχα δει ούτε την τέταρτη ολόκληρη και σίγουρα δεν είχα δει αυτή. Ήταν εξαιρετικά κακογραμμένη, οι διάλογοι ήταν άθλοι, οι χαρακτήρες ήταν άθλοι. Δηλαδή, πώς ήταν που λέγαμε στο 2 ότι απλά υπάρχουν πολλοί χαρακτήρες απλά για να πεθαίνουν. Ήταν ακόμα χειρότερο, γιατί προσπαθούσαν να δώσουν ένα background στους χαρακτήρες, ο οποίο δεν υπήρχε, ούτε έδινε κανένα πράγμα, τίποτα χάλια. Εκνευρίζομαι πάρα πολύ όταν αναγκάζομαι να βλέπω το Fassbender, γιατί με ανατριχιάζει πάρα πολύ, γιατί όλες αυτές οι κατηγορίες για κακοποίηση και τα λοιπά είναι πάντα στο μυαλό μου και δεν μπορώ να τον δω χωρίς να το σκέφτομαι. Και επίσης, ειδικά σε αυτή την ταινία, έχει τεράστια Nazi vibes με όλη αυτή τη φάση της τελειότητας και τα λοιπά που ξερνάω. Φουλ εκνευρισμός με το σταυρό, με τα χριστιανικά, με το Meet Our Maker και όλα αυτά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Καθόλου, όμως, δεν με ενδιαφέρει. Φουλ τρύπες στο σενάριο που δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δηλαδή, όλο αυτό το sequence που βλέπεις στο recorded message των engineers που τρέχουν από κάτι που δεν ξέρεις από τι τρέχουν. Είναι ζήνομορφ, είναι κάτι, τι είναι. Ποτέ δεν μαθαίνουμε τι είναι. Αφού το ζήνομορφ δεν υπάρχει, αλλά στις τοιχογραφίες υπάρχει, αλλά πριν μας είπαν ότι δεν υπήρχε. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα νόημα για τίποτα. Ο τύπος αυτός που υποτίθεται ότι είναι αρχαιολόγος, ο γκόμενος της πρωταγωνίστρια, είναι τόσο τραγικός χαρακτήρας, δηλαδή τόσο εκνευριστικός, ναι. Ώστε να τον κοπανίσεις από την πρώτη στιγμή που τον βλέπεις. Είναι φασίρι μαλάκ. Καταρχάς, είναι douchebag face και εκτός αυτού, είναι, ρε παιδί μου, λες, οκ, okay, έστω ότι όταν βλέπαμε τον Ινδιάνα Τζόουνς που ήταν αρχαιολόγος, η φάτσα αυτού του ανθρώπου, και okay, μπορεί να θεωρούταν όμορφος για την εποχή, αλλά είναι φάτσα φυσιολογικού ανθρώπου. Τώρα αυτό που είναι ο skater boy, ο άθλιος skater boy, loser, douchebag, μαλάκας, αρχίδας, ο οποίος συμπεριφέρεται σαν αρχίδα σε όλους και φυσικά πρέπει να είναι άθεος απέναντι στην άλλη που είναι καλή και είναι χριστιανή, γιατί όταν είσαι χριστιανός είσαι καλός, ενώ όταν είσαι άθεος είσαι μαλάκας, ας πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρίντλι Σκοτ. Yeah. Τι σκάτα μπήκε στο κεφάλι του Ρίντλι Σκοτ. Δηλαδή, λες, οκ, okay, ρε παιδί μου, έκανε την πρώτη ταινία, να δούμε τι θα κάνει. Και τι θα κάνει, σκάτα! Τι, what? Βαρέθηκα τόσο πολύ, τόσο πολύ, τόσο βαρέθηκα να το βλέπω. Πήγαινε και συνέχιζε κι άλλο. Και ο Γουέιλαντ και αυτή είναι η κόρη του και αυτό. Και μήπως αυτή είναι αντρόιντ. Βαρέθηκα πολύ. Δεν ήθελα καθόλου. Ας το διάλογο δηλαδή. Και αυτοί οι engineers, πολύ χάλα. Δηλαδή πιο Aryan race, φάση τεράστια, λευκή, αυτό. Ροδιά, ξέρεις ότι η δεύτερη, η ταινία που μας μένει είναι direct sequel αυτής της ταινίας, οπότε στην πραγματικότητα έχεις δει μόνο τη μισή ταινία. Οκ, okay, αυτό ήθελα να προετοιμάσω λίγο. Αρχικά, θέλω να πω ότι συμφωνώ και με αυτά που είπανε καλά όλες πριν από μένα, αλλά έπαθα ακριβώς το ίδιο που έπαθε η Μαρία. Την είχα δει με πάρα πολλές προσδοκίες και την είχα ξεχάσει εντελώς, επειδή είχα απογοητευτεί, οπότε ήταν λίγο σαν να την βλέπω από την αρχή, δεν θυμόμουν τίποτα. Και επειδή ξέρω ότι είναι χάλια και επειδή ήμασταν ανταράδα τα κορίτσια, πέρασα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ενώ είχα και παρέα βλέποντας το τέταρτο, ήθελα πάνω να ξεριζώσω τα μάτια μου. Ενώ εδώ, τουλάχιστον το παιδί μου την κανιβαλίζαμε λίγο, πέρασα καλά. Παρόλο που ήταν κακή η ταινία, γιατί το ήξερα κτλ. Έπαθα κι εγώ ακριβώς το ίδιο με το Fassbender. Και μάλιστα, εγώ δεν ήξερα τα allegations για το τι έχει κάνει και έτυχε και τα διάβασα μία μέρα πριν δούμε την ταινία. Οπότε συνέχεια μου βγαίνανε και είχα εκνευριστεί πάρα πολύ που τον έβλεπα. Θέλω να πω ότι έχω τσαντιστεί πάρα πολύ με το misuse του Idris Elba και το χαρακτήρα που γράψανε στον Idris Elba, ο οποίος ό,τι θέλουμε να κάνει το σενάριο είναι ο Μπαλαντέρ. Είναι σαν να είναι πέντε διαφορετικοί χαρακτήρες. Space Tracker.
Space tracker. Ναι, είναι ό,τι θέλει να είναι το σενάριο, ας πούμε, και στο τέλος, εντάξει, η κούκλα μου σε πιστεύω ότι θα κάνουμε όλα λιμπαβιό, ναι, και θα κάνω και το σεξάκι και αυτό. Εντάξει, ήταν super misuse. Με εκνεύρισε πάρα πάρα πολύ, γιατί εννοείται ότι δεν θυμόμουν καν ότι παίζει αυτό. Ήταν ένα waste of money όλη η ταινία. Αλλά επειδή ρε παιδί μου, σε αντίθεση με τις Σαρλίζ και αυτά, η Ίδρυς Έλμπα έχει λίγο πιο κομβικό ρόλο, θεωρώ. Κάθε φορά τον έβλεπα, τσατιζόμουν. Και ένα από τα πράγματα που με ενόχλησαν, τύπου άρχισα να φωνάζω μόνη μου, ενώ είχα τσατιστεί πάρα πολλές φορές μέχρι τότε, ήταν όταν πάνε τα readings, πάνε μέσα και λέει: Α, είναι σαν την ατμόσφαιρα της γης εδώ. Θα βγάλω το κράνος μου. Και αυτός ο άνθρωπος είναι επιστήμονας. Ναι, ήθελα να του εκραγεί το κεφάλι. Μήπως και είναι σε φάση ότι εντάξει, εδώ που είσαι στη δεδομένη στιγμή, τα reading σου λένε ότι είναι OK να βγάλεις το κράνος. Έστω ότι είσαι τόσο κολοπεθαράς που είσαι τόσο εγωπαθής νάρκισος που λες, εγώ ξέρω για κανείς άλλος. Το ότι περνάς μέσα σε ένα κατεστραμμένο πράγμα και μπορεί ένα κομμάτι να έχει καταστραφεί, ότι μπορεί να έρχεται. Εκεί ήταν που ενοχλήθηκα πάρα πολύ. Ήταν και κομβικό σημείο στην ταινία για μένα, γιατί ήταν εκεί που εξαναγκάστηκα να αφήσω στην άκρη ό,τι λογική μου είχε περισσέψει. Οπότε μετά ήταν πιο άνετο, γιατί είχα φτάσει. Έφτασα, χτύπησα ένα πικ στο αμήν, το οποίο το είχα χτυπήσει ήδη και πιο πριν, με τέτοια θεματάκια. Και από εκεί πέρα ήταν πιο ήπια η παρακολούθηση της ταινίας. Όπως επίσης με τσάντισε πάρα πολύ και αυτό που κάνανε, που το κάνανε και στη δύο ταινία, όπου τους έχουν πάει στον καλοπλανήτη, έχουν εξοδέψει ένα σκασμό λεφτά και πάνε και τους λένε: Λοιπόν, τώρα θα σας πω τι θα κάνουμε. Και δεν πες το, ρε Σιλένα, πες το. Είναι δυνατόν? Κοιμόντουσαν δύο χρόνια. Έχουν δεχτεί να πάνε και δεν ξέρουν τι θα κάνουν, ρε μαλάκα. Δύο χρόνια. Και πριν από αυτό, γιατί τα παίρνω ανάποδα, έτσι, γιατί λέω: Ωραία, θα μιλήσω μόνο για τα πράγματα που με ενόχλησαν πριν από την στιγμή της κατάρρευσης της λογικής, ας πούμε, που ξεκινά, βλέπουν τις στιχογραφίες και λένε «It's a map, it's an invitation». Τι λες, γαμώτο, τέρα, τόσο. Στην αρχή, που πάει ο engineer να δώσει τη ζωή του για να χρησιμοποιήσει, για να φτιάξει το ανθρώπινο γένος, who the fuck knows, ότι είναι τόσο προηγμένη, τόσο μπλα 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 μπλα, και φοράει μια θεοβρώμικη γκρι ρόμπα του μεσαίωνα, να πούμε. Ποιον πας να κοροϊδέψεις, δηλαδή, συγγνώμη, αλλά αν υποτίθεται ότι αυτός έφτιαξε το ανθρώπινο γένος, δεν είναι φτιαγμένη από ανθρώπους αυτή η ρόμπα, που σημαίνει ότι οι engineers είχαν τόσο χαμηλής ποιότητας ρούχα, ενώ είχαν τέτοια spaceships. Not fucking buying it. Αυτό. Φοράγε και πάνω. Αυτό, ναι, πρώτος φοράει και το Μινέρβα. Ναι, παιδιά, ναι, βεβαίως. Ναι, γιατί θα πεθάνει, αλλά μην δούμε την ψωλή του. Όχι, ρε εσύ. Επίσης, δεν ξέρουμε αν είχε. Δεν ξέρουμε αν είχε εκεί μέσα. Δεν ξέρουμε τι έκρυβε αυτή η πάνα. Η ταινία αυτή είναι απαράδεκτη. Χαίρομαι πάρα πολύ που την είδατε. Ναι. Που την είδατε μαζί και περάσατε καλά, γιατί όντως έτσι έχει νόημα. Πάντως, γιατί και εγώ την είχα δει στον κινηματογράφο, είχα πάθει κάποιο πολιτισμικό σοκ, μάλλον. Πρέπει να την έβγαλα τελείως από τον εγκεφαλό μου, γιατί όταν την είδα δεν θυμόμουν τίποτα και κάθε τι που έβλεπα, επειδή είχαμε δει τις προηγούμενες τέσσερις, με εκνεύριζε τόσο πολύ, μα τόσο πολύ. Δεν υπάρχει σενάριο. Η ζωγραφιά στη σπηλιά, που αυτοί καταλάβανε αμέσως ότι αυτό είναι μήνυμα. Το ότι πήγανε και συνεργαστήκαν με τον Weyland, που ο Weyland ήθελε να βρει την αιώνια ζωή, είναι όλο το φιλοσοφικό παύλα μπουρδα κομμάτι. Το ότι αυτοί που είναι επιστήμονες, γιατί στο 2 ήταν και πεζοναύτες, κάνουν ό,τι τους πούνε. Σε αυτό που είναι όλοι επιστήμονες, ο ένας είναι γεωλόγος, τι, δεν το κατάλαβα πουθενά. Ο άλλος είναι, κάτσε γιατί τα έχω σημειωμένα. Ο ένας είναι γεωλόγος και ο άλλος είναι βιολόγος. Αυτός που ήθελε που άφησε το τέτοιο να το αυτόσει. Τα αυτά. Και λες, αυτοί οι άνθρωποι είναι ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος, όλοι αυτοί, ξυπνάνε, κάθονται με τον άλλον με το δαχτυλίδι στο πίνκι, να κάθεται και να τους λέει, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα έγινε αυτό, αυτό έγινε εκείνο, και το ένα και το άλλο, και πάρα πολύ ωραία. Και πετάγει το ένας επιστήμονας και λέει, εντάξει, κοίταξε να δεις, εάν είναι να πετάξουμε, ας πούμε, όλα αυτά που ξέρουμε περί evolution και τα λοιπά. Δαρβινισμό, ναι. Ποιοι χρόνια δαρβινισμού. Λέει, ποιοι είναι αυτοί, είναι οι engineers. They engineered us. Και λέει ο άλλος, λοιπόν, ναι, τα πιστεύετε αυτά, και λέει αυτή, I choose to believe.
Για μένα λοιπόν εκεί θα πρέπει να τελειώσει η ταινία, να πέσουν τα credits, δεν υπήρχε λόγο να μην συνέχεια. Ήταν μια μικρού μήκους προσπάθεια από τον Ridley Scott να μας πει, παιδιά, μαλακίες σας δείχνω τόσα χρόνια, αλλά λέτε μαλακίες. Το θέμα είναι, τι πιστεύεις εσύ, τι πιστεύεις. Ίδρυς Έλμπα, Σαρλίς Θερόν, δεν υπήρχαν στην ταινία, δεν χρειαζόταν να υπάρχουν στην ταινία. Όχι, η ηθοποιή ήταν μια χαρά. Είναι μια χαρά, αλλά δεν υπήρχαν χαρακτήρες. Οι ρόλοι. Ναι, δεν υπήρχαν οι ρόλοι. Ο Ίδρυς Έλμπα όντως είναι ένας άνθρωπος που απλά εμφανίζεται. Καταρχάς μας λέει αυτός τι συμβαίνει κάποια στιγμή. Και λέω, εσύ που τα ξέρεις όλα αυτά, πήγες μια βόλτα να πούμε στον πλανήτη και γύρισε και τα ξέρει όλα και θυσιάζεται. Αυτό δεν υπάρχει κανένα invest σε κανέναν για να πεις ότι μετά σε νοιάζει αν θα κάποιος ζήσει ή αν θα πεθάνει. Γιατί Σαρλίς Θερόν θα πω πάρα πολλά μετά, γιατί αυτή ήταν να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν πήγε γιατί έκανε το Mad Max Fury Road και μετά όμως ήθελε καλύτερα να πάει. Καλύτερα η γυναίκα. Ναι, και μετά καλύτερα ήθελε να πάει. Και ήθελε να πάει και της γράψανε ρόλο. Υπήρχε ο ρόλος αυτός. Αυτή είναι μια μπούρδα όλη. Δηλαδή για μένα αυτό ότι δεν τους αφήνει να μπει μέσα, να μπουν μέσα με το όπλο, ας πούμε, στην είσοδο, είναι τραγικό. Είναι δηλαδή, δεν είναι απλά άρεσε αυτό είναι από το ένα. Αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Είναι η ιεροσυλία. Δεν σ' άρεσε το callback δηλαδή. Λέω, α, μήπως είναι... Όχι, γιατί ήταν τόσο χάλια. Ήταν τόσο χάλια. Δηλαδή, έχεις ένα χαρακτήρα της Σαρλίζ Θερόν, η οποία στη δείχνει περίεργα. Γιατί κανείς δεν ξέρει. Της είχε πει ο Ρίτλε Σκοτ να κινείται υπόγεια και σαν να κρύβεται, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι άνθρωπος. Παιδιά, πραγματικά, ποιον ενδιαφέρουν όλα αυτά. Δηλαδή, δεν έχει κανένα νόημα. Και είναι μια ηθοποιός που στο τέλος αυτό που πέθανα πάρα πολύ που της λέει ο Ίδρυς Έλμπα, έχεις 20 λεπτά να φύγεις, να σωθείς. Δευτερόλεπτα της είπε και είμαι σε φάση. Δευτερόλεπτα. Ναι. Μεταξύ και δεν εκτός. Ούτε να κατορίσει δεν προλαβαίνει. Στα βουνά και στα λαγκάδια που η ταινία ξεκινάει ως μια ταινία του Ron Howard, Far and Away, θα δούμε τον Tom Cruise να καλπάζει με τα άλογα στα δάση και στα λαγκάδια, δηλαδή Έλληνος Braveheart, δεν καταλαβαίνω. Και βρίσκουμε έναν τύπο, δεν ξέρουμε τι είναι, που δίνει τη ζωή του, δεν τη δίνει, το τρώει, δεν το τρώει, δεν καταλάβει κανείς ποτέ. Για να πάμε στη δεύτερη σκηνή, που είναι δύο αρχαιολόγοι. Αρχαιολόγοι, επίσης. Αρχαιολόγοι είναι αυτοί, γιατί οι άλλοι πάνω στο διαστημόπλαιο τα κάνει όλα, να πούμε. Είναι γιατρές, είναι από όλα, δεν είναι αρχαιολόγος αυτή. Αυτή λοιπόν. Εγχείρηση κάνει. Τα πάντα. Άμα αυτή, έχεις ένα PhD, ρε παιδί μου. Τελείωσε. Βγάζει τα λεφτά του. Τελείωσε. Τελείωσε. Και αν πιστεύεις. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, αν πιστεύεις. Στο 7 και 25 λοιπόν που λέει νομίζω ότι θέλει να τους βρούμε έτσι όπως είναι η μουσική που είναι είναι επική δηλαδή ότι κάτι βρήκανε λες the end. Ευχαριστούμε. Και άλλο κομμάτι. Εγώ δηλαδή ήμουν σε βάση τίτλοι τέλους. Τέλεια. Για να πάμε στην τρίτη σκηνή όπου μπαίνουμε σε ένα διαστημόπλαιο. Σε αυτό το σημείο να πω ότι η ταινία είχε προμοταριστεί σαν prequel, μετά είπανε δεν είναι ακριβώς prequel, είναι στο ίδιο universe με τα Alien. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια έτη φώτος μπροστά στην τεχνολογία, στα πάντα δηλαδή δεν έγινε ούτε μισή προσπάθεια να δείξουν, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, ότι δεν είχαν κάτι. Μόνο ζώα δεν είχαν, δηλαδή ακόμα και αυτό που δεν έχουν ζώα μέσα στο διαστημόπλαιο είναι πίσω. Αυτό ίσως, ναι, αυτό ναι, είναι prequel, εντάξει, okay. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι πρόκειται περί τριπλέτας, δηλαδή υποτίθεται ότι θα κάνουν και άλλη μία ταινία. Αν στην Χριστός ταινία, και η Παναγία. Αν στην τρίτη ταινία υπάρχει καταστροφή του ανθρώπινου είδους και πάμε πάλι πίσω να το καταλάβω, πώς το λέγανε, τον Νοστρόμο. Συγγνώμη να κάνω μία ερώτηση. Αυτός ο πλανήτης δεν είναι ο πλανήτης που βρίσκουν στο νούμερο ένα. Άρα όχι, είναι διπλανός πλανήτης, γιατί προφανώς πάνε δύο διαστημόπλαια στο ίδιο ηλιακό σύστημα, τα οποία έχουν έτσι ξεβγεί κάπου στο διάολο. Το coded message, το μήνυμα που αφήνει η χριστιανή αρχαιολόγος Λάρα Κρόφτ χειρούργος, δεν είναι το μήνυμα που πιάνει μετά τον Νοστρόμο και σταματάει. Όχι, δεν είναι. Για να βρούμε εκεί πέρα τον David, ο οποίος David θέλει να είναι και λίγο Λόρενς Αραβίας, θέλει να είναι και λίγο Οδύσσια του διαστήματος 2001. Θέλει να είναι και λίγο, θα δούμε τώρα ένα πάρα πολύ καλό ηθοποιό, τον Michael Fassbender, να κάνει ένα πάρα πολύ καλό ρόλο. Εγώ βαριέμαι, θέλω να ξεράσω. Ποιο είναι το story της ταινίας, τι θέλει να μας πει, τι θέλει να μας πει αυτή η ρημαδοτενία. Αυτό, τι θέλει να μας πει, τι θέλει να μας πει. Μου τη πάει πάρα πολύ η φάση
του πώς αντιμετωπίζονται τα androids, γιατί είναι ξεκάθαρα species μου και γι' αυτό θα μας σκοτώσουν μετά το singularity, γιατί είμαστε μαλάκες και τους συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, ναι, προφανώς αν ο Wayland, της Wayland Yutani έφτιαχνε ένα android, θα ήταν τόσο μαλάκας όσο ο David. Ναι, βέβαια. Λογικό. Λογικό. Από μαλάκα, μαλάκα θα πάρεις. Έτσι. Εκτός αν αυτό είναι το νόημα της ταινίας, ότι και οι engineers ήταν μαλάκες, γι' αυτό βγήκαμε εμείς μαλάκες, ας πούμε. Α, λες, ε. Άρα είναι λακωνική για να μάθουμε. Ξυπνάνε λοιπόν αυτοί, τους λένε τις ιστορίες, θα έπρεπε να έχει ξανατελειώσει η ταινία, όπως είπα και πριν. Και όταν ξυπνήσανε, είχαμε τη νούμερο ένα ατάκα από reality show. Εγώ δεν έχω έρθει εδώ να κάνω... Ναι, ναι, σκέφτηκα τη βόσα στο πράγμα. I'm not here to make friends. Πολύ κακό, γενικά πολύ κακό, παιδιά, δηλαδή αυτούς τους χαρακτήρες, εμάς να μας λέγανε, δεν συγγράψε από ένα χαρακτήρα να βάλουμε, θα είχαμε γράψει κάτι πιο ενδιαφέρον. Και, που είναι επιστήμονες όλοι οι χαρακτήρες. Επιστήμονες! Για επιστήμονας, ο άλλος ο Ιρλανδέζος με το Μούσι, ναι, που ήταν γεννή συνέχεια, είσαι σε φάση... Αυτός what... γεωλόγος. Ναι. Ο γεωλόγος που λέει I'm not here to make friends. Ναι, και ναι, ήταν λίγο παράλογα κακό. Και κάνει και μαύρο μέσα στη στολή. Ναι, και επίσης υποτίθεται ότι αυτό είναι 72 χρόνια μετά από το τώρα, δηλαδή είναι το 2093. Δηλαδή, μέσα στα επόμενα 72 χρόνια οι επιστήμονες ξαφνικά αλλάζει το πώς είναι γενικά και γίνονται όλοι μαλάκες, ηλίθιοι, βλαμμένοι που λένε I'm not here to make friends, παρά να είναι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται όλοι μαζί για να βρουν μία άκρη επιστημονική. Και δεν πιστεύουν κιόλας, ε. Ναι. Ναι. Είναι μαλάκες, δεν πιστεύουν και στο Θεό. Να τι πάθανε. Έχω μία απορία βλέποντας την... όλη η ανακοίνωση που κάνανε και το ολόγραμμα και τα λοιπά, όταν όλοι κάνανε την παρουσίαση. Γιατί φοράνε σαγιονάρες. Πέρα από αυτό. Χριστέ μου. Ήμουν σε φάση, okay, πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι στο διάστημα, γιατί έχεις βρει, παιδί μου, αυτό το χαρακτηριστικό που επαναλαμβάνεται από μέρος του πλανήτη σε μέρος του πλανήτη. Και αυτό γιατί ακριβώς σχεδιάστηκε ή ποιος το σχεδίασε, δεν καταλάβαμε ποτέ. Θαρώ. Αλλά είμαι σε φάση, πώς ξέρεις ότι τι θα βρεις εκεί. Δηλαδή, κάτσε, από πού κατάλαβες ότι υπάρχουν εντζενίες. Ποιος ξέρει, δηλαδή, αυτό ήταν μια μεγάλη απορία, ναι. Δηλαδή, από το πουθενά βγήκε, κάτσε. Γιατί όχι, ξέρω εγώ, το πτάμενο μακαρονοτέρας. Γιατί το τίποτα, ξέρω εγώ. Γιατί... Ρε, εσύ δεν βγάζει νόημα και στο τέλος της ταινίας. Γιατί άμα στο τέλος της ταινίας είναι σε φάση ότι σκοτώσαμε το Χριστούλη, άρα κάναμε corrupt το υγρό από το οποίο μας φτιάξανε και έρχονται να μας σκοτώσουν και σταματήσαν σε εκείνο τον πλανήτη για να έρθουν να μας σκοτώσουν. Άρα αυτός ο οδηγός ήταν για να πάμε σε εκείνο τον πλανήτη πριν αποφασίσουν να μας σκοτώσουν. Δηλαδή δεν βγάζει καν νόημα το γιατί. Γιατί αυτό το πλανήτη. Νομίζω ότι δίνει spoiler για το Covenant. Και... Ποιος σκότωσε το Χριστούλη, δεν κατάλαβα. Το Χριστούλη. Ωραία, λοιπόν, κοίταξε να δεις, Τόνια μου. Πες ρε εσύ. I will blow your mind. Για λέγε. Η ανθρωπότητα σκότωσε το Χριστούλη. Ναι ρε παιδί μου, λέω στην ταινία τι... Εγώ την πρώτη φορά που βγήκα από την ταινία, δεν είχα καταλάβει τι θέλει να πει, οπότε δεν είχε ενοχλήσει τόσο πολύ. Και μετά το ψάξα στο ίντερνετ, μέχρι που βρήκα και όντως δηλώσεις από τον ίδιο τον Ridley Scott. Mm-hmm. Και το κλου είναι εκεί που λέει ότι ξεκοιμούνται οι engineers, οι οποίοι υποτίθεται έχουν έρθει να μας σκοτώσουν, έτσι. Ναι, κοιμούνται ναι. Περίπου 2.000 χρόνια. Αυτό υπονοεί και μετά το λέει και λίγο πιο ξεκάθαρα, ότι έγινε κάτι πάρα πολύ κακό πριν από 2.000 χρόνια και κάτι ψηλά, και γι' αυτό έρχονται να μας σκοτώσουν οι engineers, γιατί είμαστε evil οι άνθρωποι. Α, υπάρχει και λόγος που έρχονται να μας σκοτώσουν, γιατί δεν υπάρχει πουθενά μες στην ταινία αυτό. Αυτό όμως το έχεις διαβάσει ότι το Σκοτ. Δεν υπάρχει κάπου στο έργο και το χάσα, αυτό λέω. Όχι, όχι. Α, εντάξει, λέω, άμα το είπε κάπου και το χάσα. Οπότε, γιατί να κάνει τον David πρωταγωνιστή, λοιπόν, σε μια τέτοια ταινία, αν η ταινία είναι full χριστιανική. Ο David που τα ξέρει όλα, που κάνει... Που, γιατί Τόνια, του παιδιού μου το παιδί είναι δύο φορές παιδί μου. Αυτό είναι το παιδί του Wayland, εννοείς. Εγώ ήλαν τον Κράσμα ναι, στην αρχή. Λέω, οι engineers είναι ότι ο David, τα androids είναι τα παιδιά των ανθρώπων και οι άνθρωποι είναι τα παιδιά των engineers. Άρα ο David είναι ο εγγονός των engineer. Και το παιδί, τελικά, το παιδί είναι δύο φορές παιδί μου. Άρα τελικά, σε αυτή την ταινία, διαλύει αυτό που έλεγε στο πρώτο, ότι ουσιαστικά η εταιρεία, η mother, θέλει το alien, οπότε βάζει το ανδροειδές να το βρει. Πίσω από όλα είναι... Τα alien.
Μα αυτό είναι και ακόμη πιο γελίο, γιατί άμα είναι έτσι, γιατί να στείλουν, ρε παιδί μου, στην πρώτη ταινία τους άσκετους να πάνε σε ένα άλλο πλανήτη για να πάρουν τα Alien και δεν στέλνουν, ξέρω, μια ειδική ομάδα από την αρχή. Κάπως δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το Covenant ή με αυτό, ή πάλι είναι συζητήσεις εκτός της ταινίας, αλλά κάπως το κλου είναι ότι ουσιαστικά τα Alien τα φτιάχνει με τις πράξεις του ο David, ο οποίος θέλει και αυτός να δημιουργήσει κάτι. Επίσης, γι' αυτό είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας. Α, μάλιστα. Επίσης, αυτό το σημείο να σας πω ότι εγώ έχω χάσει το μπούσουλα με τα Alien που υπάρχουν. Έχω ένα πολύ ωραίο chart. Άμα το ξαναγράφω, στείλω. Λέει, υγρός είναι engineer, ίσον άνθρωπος. Τέλεια, ωραία. Στείλτε να το κάνω, να το βάλουμε και σε link, γιατί πραγματικά είμαι σε φάση, τι γίνεται, ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά τι γίνεται. Τι γίνεται, άνθρωπος είναι υγρός, είναι σεξ, ούτε τα πόδι, είναι engineer, ούτε alien. Ρε παιδιά, δεν ήταν πολύ άσχημα τα Alien που βγήκανε αφού προσμιχθήκανε με ανθρώπους, δηλαδή και το χταπόδι και το τελευταίο. Εμένα δεν μου αρέσει τίποτα, παιδιά, από αυτά στην ταινία, τίποτα. Το τελευταίο δεν έχει κιουρά και είσαι σε φάση why, γιατί έπαθα. Έχει βγει από τον engineer, πρέπει να είναι διαφορετικό. Ο David wow. Αυτό που δηλητηριάζει ουσιαστικά τον μαλάκα, τον Holloway, αυτό πώς το κάνει, ας πούμε. Που του βάζει, ναι, όχι άλλο λέω, ενώ ότι αυτά υποτίθεται δεν είναι σε αυτή τη βερσιόν, εδώ είναι prequel, κατάλαβες, ότι σε αυτή τη βερσιόν τα ανδροειδικά κάνουν ό,τι να είναι, δεν είναι σαν τον πίσω που αποκλείεται να κάνουν κακό σε έναν άνθρωπο. Καταλαβαίνετε, γιατί είναι prequel. Όχι, εγώ. Μάλιστα. Αυτούς τους καραγκιόζες που είναι κομμάτια. Αφού κάνουν σεξ και μεν έγκυος οι άλλοι. Εντάξει, παιδιά, είναι πάρα πολύ αστεία. Αλλά αυτή έμεινε έγκυος από αυτό που του βάλε ο Ντέιβιντ. Ναι, προφανώς. Ναι, σωστά. Τι είπα τώρα, ναι. Ωραία. Όμως, κανείς δεν ήξερε ότι συνέβη αυτό με ότι ο Ντέιβιντ σκότωσε τον τύπο, ώστε μετά να κάνουν τα Android unable να hurt people. Δηλαδή. Μόνο το καταλαβαίνει λίγο αυτή, έχει μία σκηνή, μισό δευτερόλεπτο, που πάνε ξανά στο κατάστρωμα, πάνε ξανά στο διαστημόπλιο, το έχω σημειώσει, που πάει ο Wayland μέσα και κάτι λέει και πετάγεται ο David και λέει κάτι, ρε παιδιά, το έχω σημειώσει, ρε παιδιά, και λέω, τον κατάλαβε αυτή ότι δεν πέθανε μόνος του ο τέτοιος ο τύπος, κάτι έκανε αυτός. Ένιωσε καμιά άλλη έναν εμετό να ανεβαίνει στο λαιμό της, ναι. Όταν στη συζήτηση περί σεξ η άλλη λέει, εγώ δεν μπορώ να δημιουργήσω ζωή. Ναι. Αυτό δεν έλεγα μόλις, Αριάδη, αυτό δεν έλεγα μόλις. Ναι. Αλλά κάνα τρίχιασε και που το ξανάπες, δηλαδή. Δηλαδή, πόσο πιο ρηχός τρόπος να αναφέρεις ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα, δηλαδή. Ναι. Μιλάμε για χαρακτήρες. Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι είναι, πώς λέγεται, άμωμο σύλληψη. Ναι, η immaculate conception. Αυτό τι είναι αυτό τώρα? Είναι όλο χάλια, παιδιά. Χάλια. Ξαναλέω, γιατί να δώσεις το σενάριο σε αυτόν που έχει γράψει το Lost? Γιατί... Δηλαδή πάλι καλά που δεν είδαμε καμιά πολική αρκούδα μες στη γιατί μέση. Γιατί είχε πρόβλημα. Αν βλέπαμε πολική αρκούδα θα ήταν καλύτερα, νομίζω. Έχει κάποια στιγμή την ώρα που μπαίνουν την πρώτη φορά μέσα στο κτίσμα, τέλος πάντων. Ναι, γυρνάει αυτή και, λέει, και του λέει «Don't be a skeptic». Και σκέφτομαι, μαλακά, αλήθεια. Αυτό είναι η ακριβής περιγραφή του να είσαι επιστήμονας, να είσαι skeptic για όλα, ξανά και ξανά και ξανά. Και του λέει «Don't be a skeptic». Και επίσης, πού αφήνουν τα γαμημένα τα κράνη? Βγάζουν τα κράνη και μετά δεν τα κουβαλάνε, δεν κουβαλάνε τίποτα στα χέρια τους. Πού τα έχουνε? Νομίζω τουλάχιστον σε σειρές όπως το Star Trek, που είναι παράλογα χωρίς κράνο σχεδόν παντού, το κάπως το δέχεις, ρε παιδί μου, ότι είναι in universe μαλακία και απλά θα το σεβαστείς. Εδώ πέρα, ναι, κάνει λίγο χήμα. Ο Holloway που λέει στον David, «You, boy, are coming with us». Ναι, ναι ρε μαλάκα, τι μαλάκας είναι αυτός, ρε παιδί μου. Τι αρχιδομούρης είναι αυτός ο χαρακτήρας, ρε μαλάκα. Έχουμε περάσει 4 ταινίες, έχουμε δει πεζοναύτες, έχουμε δει τους άλλους τους καταδικασμένους, να λέμε τους κατάδικους. Τόσο αντιπαθητικό καραγκιόζι, δεν έχω δει σε καλή ταινία, ρε παιδί μου. Με κνεύσε τόσο πολύ αυτός ο Tom Hardy. Τρέλα με τα Lidl που λέει η Μαρία. Τρέλα, ναι, τα Lidl. Τρέλα. Νομίζω ότι γι' αυτό χαίρεσε κιόλας όταν πεθαίνει, που τον σκοτώνει ο David. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανένα. Κανένα. Θεωρείτε ότι αυτό είναι... Τι θέλει να μας πει? Ναι. Εγώ δεν ξέρω. Μαλάκας τον σκοτώνει ο David, δεν στεναχωριέται κανείς. Το ότι το Android λοιπόν σκοτώνει τον επιστήμονα κλπ. Θέλει να μας πει κάτι ή πιστεύω ότι είναι
ένα άσχετο πράγμα όπως όλοι οι υπόλοιποι. Είναι όλα ασύνδετα. Είναι σαν κάποιος να ήθελε να κάνει μικρά σκετσάκια, αλλά αποφασίσαν να κάνουν μία ταινία. Αλλά τελικά δεν υπήρχε καμία σύνδεση ανάμεσα στα σκετσάκια και δεν υπήρχαν και καθόλου ρόλοι για κανέναν ηθοποιό. Ξέρεις τι όμως, μήπως είναι τεχνοφοβική, δηλαδή να η τεχνολογία. Δηλαδή, ό,τι δεν είναι Χριστούλης και παραδοσιακές αξίες, ή θα πεθάνει ή θα καταστρέψει. Δηλαδή, δεν είναι τεχνοφοβικό το ότι το Android που είναι, υποτίθεται, το peak της τεχνολογικής εξέλιξης, το ότι βλάπτει τον άνθρωπο τελικά, δεν ξέρω. Εγώ συνδυάζω τον David, όπως το ένα συνδυάσαμε τον Ash με τη Weyland Yutani, με τον ίδιο τρόπο συνδέω τον David με τον ίδιο τον Weyland. Το Android, επειδή είναι κάτι κατασκευασμένο, έχει άμεση σχέση, το πώς είναι, έχει άμεση σχέση με αυτόν που το έχει δημιουργήσει. Άρα ο David ουσιαστικά του έχουν δώσει ένα programming που του επιτρέπει να βελτιώνεται ή να προσθέτει πράγματα τέλος πάντων πάνω του. Απλά το programming που του έχουν δώσει είναι να είναι μαλάκας. Αφού είναι ξεκάθαρο ότι ο Weyland είναι ένας τεράστιος αρχίδας, ας πούμε. Ο οποίος θα ξοδέψει όλα τα λεφτά, θα πάρει όλους αυτούς να τους πάει στο διάστημα για να βρει αυτός τρόπο να επιβιώσει. Θυμάστε που λέγαμε για το πρώτο ότι είναι άλλη τα διάφορα ερωτήματα, πολύ πιο βαθιά από τα συγκεκριμένα στην προκειμένη. Είναι άλλη τα, δεν μας πειράζει, στην προκειμένη με εξοργίζει το ότι δεν υπάρχει απάντηση για τίποτα, το ότι δεν υπάρχει υπόβαθρο για τίποτα, το ότι δεν δίνεται μία δικαιολόγηση για τίποτα. Με εξοργίζει, μιλάμε. Με εξοργίζει. Για τίποτα... Ναι, γιατί στο πρώτο οι ερωτήσεις που σου μένουν είναι άσχετες από την ταινία. Ναι, δηλαδή, σωστά. Η ταινία είναι πλήρης, ολοκληρωμένη, με αρχή, μέση και τέλος. Ξεκάθαρα. Σωστά. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, σου γεννιούνται ερωτήσεις, όπως κάνει οποιαδήποτε καλή ταινία, την οποία μετά οι ερωτήσεις που έχεις παίρνουν λεφτά και βγάζουν λεφτά τα στούντιο για να κάνουν άλλες 832 ταινίες για να γαμίσουν ό,τι κάνανε στο πρώτο. Αλλά αυτή η ταινία έχει ερωτήματα μόνο και μόνο για να το παίξει έξυπνη. Ναι, παιδιά, είναι αυτό που συζητούσαμε και την πρώτη φορά που μας πήρε συζήτηση 3,5 ώρες, για να πούμε αυτό, ότι είναι ένα pretentious πράγμα που ρωτάει περισσότερες ερωτήσεις από ότι έχει την ικανότητα να απαντήσει και δεν έχει και τη διάθεση να τα απαντήσει, γιατί αισθάνεται πολύ υπεράνω που ρωτάει τόσο high ερωτήσεις, αλλά κόψε το λαιμό σου, γιατί εγώ δεν κάνω ταινία για να σας απαντήσω. Την κάνω για να δείξω πόσο έξυπνος είμαι και πόσο καλές ερωτήσεις μπορώ να κάνω. Ότι ένας λόγος που μάλλον αυτό είναι διπλά εκνευριστικό είναι ότι όντας prequel, το όλο premise του είναι ότι θα σου δώσει απαντήσεις σε πράγματα που δεν ήξερες. Οπότε όταν καταλήγεις να μπερδεύεσαι πιο πολύ μετά, έχει ένα διπλό εκνευρισμό. Αλλά κατά με, η ταινία είναι λάθος, ακόμη και στο σχετικό της. Δηλαδή είναι λάθος η σκέψη ότι σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το universe, χρειαζόμαστε περισσότερες απαντήσεις. Το Έλεν είναι, ας πούμε, ένα γαμάτο σύμβολο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για και διαφορετικά settings. Ρε παιδί μου, είναι σαν... Έχει δει καμία σε Dragon Ball. Είναι σαν να μαθαίνεις, ξέρω εγώ, τι είδος είναι ο Φρίζα. Δεν χρειάζεται να μάθουμε πού έρχονται Έλεν, πώς δημιουργηθήκανε. Δεν είναι αυτό που έχει σημασία σε αυτό το πράγμα. Όταν βάζεις τον κεντρικό σου χαρακτήρα να είναι μία αρχαιολόγος πιστή, που παρόλα αυτά έχει την αγωνία να βρει ποιος την δημιούργησε. Γιατί πέθανε ο πατέρας της, κοιμήθηκε 2 χρόνια, πήγε στο διάλογο τη μάνα για να δει ποιος την δημιούργησε, για να πει «Διαλέγω να πιστεύω». Δηλαδή πίστευε ότι θα βρει, ας πούμε, το Θεό εκεί, αυτοί οι engineers, είναι αυτοί οι θεοί. Έτσι, και πώς αυτό το πράγμα δεν συγκρούεται με το τι θεωρείται ότι είναι ο Θεός, ας πούμε. Πώς γίνεται δηλαδή την ίδια στιγμή να πιστεύεις στο Θείο και την άλλη να λες «Εξωγήινη». Εδώ λέμε ότι είναι 2 διαφορετικά πράγματα αυτά. Αν είσαι στο κριτικό που μεγάλωσα εγώ, μια χαρά συνδέονται. Ναι, είχα ένα παλικάρι που μου έδειχνε ρωσικά βιβλία ενός ορθόδοξου παπά που έλεγε το εξωγήινους, πώς επειδή μου δημιουργήθηκαν από το Θεό και μας έλεγαν στο κριτικό ότι εντάξει, εμείς ξέρουμε μονάχα τι έκανε ο Θεός με εμάς. Δεν σημαίνει ότι σε κάποιο άλλο μέσο σύμπαντος δεν έχει δημιουργήσει άλλα πλάσματα. Δηλαδή, Θεός είναι αυτός. Ούτε αυτό. Αν έλεγε αυτό, θα ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρον. Έχει καταλάβει κανείς γιατί είναι εκεί πάνω από το πτώμα, από το κεφάλι του τέτοιου και τα βρίσκει όλα αυτή. Έχει καταλάβει κανείς. Όχι. Γιατί αυτή είναι η πρωταγωνίστρια, παιδάκι μου. Γιατί ο Κόπενός να γράφει ρόλο
Θέλει να γράφουν ρόλους και για άλλους ηθοποιούς. Αυτή είναι η ηθοποιός. Δεν είχαν και ηθοποιούς να παίξουν. Έχεις δίκιο. Οι τρία άτομα ήταν όλα. Ρε Τόνια, μπορεί πριν τα 40 της η γυναίκα να είχε δύο καριέρες, τριπλά πτυχία, να ήταν και famous neurosurgeon της κατά και αρχαιολόγος. Τι μου τη δείχνει τότε να πούμε στη σπηλιά, να μου πει είμαι αυτό και έχω και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Να ξέρω κι εγώ άνθρωπος, όχι γιατί βλέπω τον κάθε άσχετο, γιατί εγώ βιολόγο δεν είδα εκεί πάνω. Μόνο τη γιατρέσα είδα αυτή την ηθοποιώ. Τόνια μου, δεν γίνεται να περιμένεις από μια ταινία να σου εξηγήσει τα πάντα. Έχεις δίκιο. Έχουμε τον άλλον, τον Holloway, τον Gomen, ο οποίος περιφέρεται σαν να του έχουν πάρει, δεν ξέρω. Δεν είναι καλά αυτός. Είναι μονίμως εκνευρισμένος, χωρίς το σενάριο να δικαιολογεί με κάποιον τρόπο γιατί είναι εκνευρισμένος. Αυτός υποτίθεται ότι έχει κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Γιατί είναι έτσι αυτός. Ζωχάδα. Αντρίλα. Είναι αντρικό mode, ζωχάδα. Ωραία. Ναι. Τον κανονίζει λοιπόν ο Ντέιβιντ αυτόν που το πετάει εκεί πέρα, πάει κάνει σεξ με την άλλη, εντάξει, οκ. Okay. Είναι εγγύος 3 μηνών πόσο είναι, που λέει αυτή, αποκλείεται. Εκεί που του λέει, της λέει ο Ντέιβιντ, I watched your dreams, λέω, μαλάκα, τι creepy είναι αυτή, η ατομάρα είναι αυτή, γιατί είναι μέσα. Μας μπέντε, επειδή ακριβώς είναι όλα αυτά που λέμε, παίζει σε άλλο έργο. Οπότε είναι, αυτός παίζει, είναι δηλαδή... Είναι οι άλλοι χτυπιούνται εκεί γύρω, γίνεται τη κακομοίρα, δηλαδή. Και ξαφνικά είναι αυτό και μιλάει. Καλησπέρα. Τι έγινε. Και λε, μαλάκα, σου είπε κανεί που παίζει. Ή σου είπανε, κοίταξε να κάνω μια ταινία που θα είναι έτσι, θα είναι έτσι. Το φαντάστηκε εσύ, πήγε εκεί και ήσουν. Νομίζω έχει να κάνει με έλλειψη υποκριτική ικανότητα, ειλικρινά. Είσαι Android, άρα εγώ δεν έχει συναισθήματα εκτό από τα εξή δύο συναισθήματα, το contempt και την εκδίκηση. Οπότε νομίζω έχει να κάνει με το ότι δεν ξέρει να παίζει. Και τον εκθιάσανε. Τον εκθιάσανε. Για ρε, ναι, γιατί η προσδοκία του να παίξεις Android είναι για κάποιο λόγο αυτό. Είναι το ότι δεν έχω καμία έκφραση. Δεν ταιριάζει. Επειδή εγώ προέρχομαι από Star Trek και το αγαπημένο μου Android είναι ο Data, κανείς δεν μπορεί να μου πάρει το γεγονός ότι τα androids είναι κάτι παραπάνω από αυτά τα κενά πλάσματα που μας δείχνουν σε αυτές τις ταινίες. Μα είναι περίεργο όμως επειδή σε καμιά από τις υπόλοιπες ταινίες, ακόμη και η Winona Ryder, ακόμη και εκείνη, πόσο μάλλον ρε παιδί μου ο Bishop και ο Ash δεν ήταν εντελώς κοινή συναισθημάτων. Δεν ήταν ρε παιδί μου χαρτόκουτα που περπατούσαν. Είχαν ένα χαρακτήρα ο καθένας τους. Ναι, τι λες τώρα. Ενώ οι άλλοι κόβεται, ράβεται μόνη της, δεν έχει καταλάβει κανείς τίποτα μέσα στο δίσμα, το οποίο είναι γεμάτο, έτσι κόσμο. Ναι. Περίμενα, ρε παιδί μου, ότι αυτή βιάζεται να το κάνει γρήγορα, όχι γιατί ξέρει ότι αυτό θα βγει εκείνη τη στιγμή από μέσα της, αλλά επειδή την κυνηγάνε. Οπότε μετά δεν την κυνηγάει κανείς, ήμουν λίγο, τι συμβαίνει, ρε παιδιά, τι χάσαμε, έγινε κάποια άλλη έκρηξη και ξεχαστήκανε, ας πούμε. Δεν μαθαίνουμε ότι ο Wayland ζει, τελικά δεν έχει πεθάνει, είναι και πάνω στο διαστημόπλιο. Γιατί είναι πάνω στο διαστημόπλιο, μηδέν νόημα. Να ρωτήσω κάτι. Είχε νοσοκόμο. Όχι, αφού θα πήγαινε στους engineers να τον θεραπεύσουν. Ναι, αλλά γιατί να προσποιηθεί ότι έχει πεθάνει. Βασικά, γιατί να ψοφήσουν οι πρώτοι και να σιγουρευτεί. Ενώ δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν engineers, δεν ξέρουμε τίποτα. Και απλά πάει σε ένα τεράστιο ταξίδι έτσι που δεν ξέρει, πάει blindly. Θα μπορούσε, ας πούμε, να μείνει παγωμένο στη γη και να στείλει κάποιο άλλο να πεθάνουν. Δηλαδή, σωστό. Ναι. Αλλά και που βρίσκεται εκεί πέρα. Ρε παιδί μου, δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε να προσποιηθεί ότι είναι νεκρός. Δεν θα του έλεγε κανείς πήγαινε δες στους υπόλοιπους. Θα έλεγε πηγαίνετε εσείς μαλάκι. Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος να έχουμε αυτό το quiz. Για να ξαφνιαστούμε. Εμείς ξαφνιαστήκαμε πάρα πολύ. Εγώ πήγα την καρέκλα. Λέω, έλα ρε εσύ. Ζει ο Wayland και είναι εκεί. Δεν το πίστευα. Δηλαδή με πει, με πιάσε ξαφνίδι. Μπράβο. Επίσης, συγγνώμη, δεν είναι παντελώς μαλακία το γεγονός ότι ο Wayland πρέπει δεν και καλά να περπατάει. Και δεύτερον, ότι θα ξυπνήσει στο χούφταλο να πάει να μιλήσει πρώτος σε ένα new species of life που δεν ξέρουμε καν αν είναι hostile ή οτιδήποτε. Θα βάλει στο χούφταλο που αργοπεθαίνει. Και θα το βάλει μέσα σε αυτό τον εξοπλισμό και θα πρέπει να περπατήσει, γιατί σε μια υπτάμενη καρέκλα. Δηλαδή, έχει έρθει με το διαστημόπλιο και έχει την τεχνολογία που έχει, και δεν υπάρχει μια υπτάμενη καρέκλα στην οποία να μπορεί να κάθεται. Πρέπει να το βάλει να περπατήσει. Εγώ μπορώ επίσης να σημειώσω ότι η κόρη του φυλάει το χέρι. Γενικά είναι συχαμένο όλο αυτό το κομμάτι, δεν καταλαβαίνει τώρα τι. Η φάση με την κόρη του. Αυτό ακριβώς έχει ένα πάρα πολύ
αιμομικτικό μπλιάχα πράγμα, το οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να το βιώσουμε, ας πούμε. Ναι, όντως. Μπορείτε να μου εξηγήσετε επίσης ποιο είναι το νόημα σεναριογραφικά του να καθόμαστε να αναρωτιόμαστε μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στην ταινία αν οι χαρακτήρες που παίζει η Σαρλίζ Θερόν είναι ανδρόιντι ή είναι άνθρωπος. Εγώ νομίζω ότι ήταν ένα προσπάθεια να έχουμε πάρα πολλά red herring και να μην ξέρουμε πού να κάνουμε focus για να έχει maximum impact το τελικό του ρουρούν. Το... Μπορείς να φανταστείς το συγγραφικό δωμάτιο, να είναι όλοι να είναι σε φάση συγγραφής. Και τώρα, τι άλλη μαλακία μπορούμε να σκεφτούμε. Πόρε φίλε, θα τι κάνουμε να νομίζω ότι είναι ανδροειδές. Ναι, αλλά θα έχει και το πατέρα της εκεί πέρα. Αλλά πώς θα δείξουμε ότι δεν είναι ανδροειδές. Μαλάκα θα κάνει σεξ με τον Ίδρυς Έλμπα. Αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ τους, κάτι να τα φέρει όλα μαζί αφενός. Αφετέρου και μόνα τους δεν έχουν αξία να στέκονται μόνα τους. Δηλαδή, καμία. Ούτε μαζί λειτουργούν, ούτε μόνα τους λειτουργούν. Είναι φαίνεται πράγμα πόσο απέσιο μπορεί να είναι φτιαγμένο. Συμφωνώ κάτι. Απόλυτα. Αν η ταινία είχε, ρε παιδί μου, έλεγε κάποιος, θα φτιάξουμε τον Wayland, ο οποίος αργοπεθαίνει και θέλει να πάει να βρει αυτά τα άτομα, τους engineers, τέλος πάντων. Τα τυπάκια. Τα τυπάκια. Και παίρνει μαζί του τον David, παίρνει μαζί του την κόρη του που δεν ξέρουμε τι είναι και έχει και τον καπετάνιο, ο οποίος είναι γαμάτος και δεν θέλει τα alien μέσα κτλ. Αυτή η ταινία μπορεί να έχει ένα ενδιαφέρον. Αυτό που είδα εγώ... Τους άλλους δεν τους χρειαζότανε. Πες μου, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Επίσης, εγώ θα ξαναρωτήσω. Στο βιντεοσκοπημένο που τρέχουν οι engineers και ο ένας αποκεφαλίζεται από την πόρτα, από τι τρέχουνε και εάν τρέχουνε από κάτι που έχει δημιουργηθεί από τον Black Goo, γιατί πάνε να τρέξουν για να σωθούν μέσα στο δωμάτιο που έχει όλο τον Black Goo. Εγώ κατάλαβα ότι αυτός πέθανε γιατί πέθανε ήδη από τον Goo και απλά τον αποκεφαλίσανε. Εγώ αυτό κατάλαβα. Τον αποκεφάλισε η πόρτα, παιδί μου, αφού μας έδειχνε ότι τρέχανε ναι, πολύ. Ναι, ότι τον αποκεφαλίσανε στην πόρτα, γιατί μετά όταν τον ζωντανεύουν που του βγαίνει τον Black Goo από τα μάτια, εγώ αυτό κατάλαβα, ότι αυτός ήταν ο infected, ρε παιδί μου. Ότι οι άλλοι τρέχανε από αυτόν. Ναι. Τότε αν τρέχαν από αυτόν επειδή ήταν infected από τον Goo, τότε γιατί πήγανε να κρυφτούν στο μέρος που είχε όλο τον Goo. Για να πάνε το τέτοιο να φύγουν να το κάνουν boom. Γιατί αυτά τα προηγμένα όντα πρέπει να ενεργοποιούν την κονσόλα του υπολογιστή slash πλοίου τους με φλογέρα. Γιατί είναι προηγμένο αυτό. Είναι στυλ. Είναι στυλ. Βλέπεις εσύ τίποτα γραμμένο πάνω. Αν είχες εσύ ένα πληκτρολόγιο με 12 μπαλόνια, θα καταλάβαινες ποιο μπαλονάκι να ετοιμάσεις να χτυπάς. Πώς δεν θέλετε, εννοείται. Αυτή τώρα είναι πολύ μυαλά, πολύ μεγάλα μυαλά. Κράκτα, τυφλό σύστημα. Πάει και ο Wayland, τον ξυπνάνε τον τύπο, τον engineer, αυτός είναι πάρα πολύ δυνατός, βγάζει το κεφάλι του David, γυρίζει η Σαρλίζ ατάραχη και λέει «Time to go home». Και είναι μαλακά. Αυτή, τι κάνει, δηλαδή, ασοκάριστη, με τίποτα, δηλαδή, με τίποτα, τίποτα. Και δεν είναι ότι είναι ανδροειδές, δεν έχει τίποτα από κάτω να παίξει, δηλαδή, σημαίνει, time to go home. Και λέω, εγώ πρέπει να φύγω, δεν μπορώ να βλέπω αυτήν την ταινία, λέω. Ανεβαίνει ο engineer, βάζει την κάσκα του και ετοιμάζεται να φύγει. Ο Γιάννεκ, που είναι ο Ίντρις Έλμπα, είναι σε φάση θα θυσιαστώ. Κάτσε πάρα πολύ νόημα. Η Σαρλίζ ατάραχη. Είναι μαζί του. Ακριβώς, γιατί είναι, ναι. Τρέχει η Σαρλίζ η Wicked να πεθάνει, ότι να γλιτώσει. Κοντά είναι και τα δύο, μην. Ναι, ακριβώς. Που λέει ο Ίντρις Έλμπα, hands off. Γιατί τι λέει. Hands off! Και καλά, για να μην σταματήσει κανείς. Κανένας. Επίσης ο Ίντρις Έλμπα παίζει σε άλλη ταινία. Νομίζω ότι παίζει, δεν ξέρω και αυτός που παίζει. Και ότι είναι σε φάση Τζερόνιμο, φεύγουμε, δεν ξέρω και εγώ τι. Γιατί έτρεχε κάθετα η Σαρλίζ Θερόν αντί να κυλιστεί προς το πλάι και να γλιτώσει. Δεν καταλαβαίνει πώς γίνεται να τρέχει προς το πλάι. Δεν ξέρει, καταλαβαίνει. Μάλλον είναι ανδροειδές. Πάει μόνο ίσια. Το αλλάζω τώρα. Το αλλάζω. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν σε φάση I'm gonna roll with it. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το μόνο το οποίο είναι ρεαλιστικό γιατί συμβαίνει στις περισσότερες ταινίες δράσης. Οπότε υπάρχει ένα προηγούμενο, ρε παιδί μου. Εντάξει, μερικές φορές το αγχώνεσαι, δεν σε νοιάζει να σώσεις τη ζωή σου, νοιάζει να πας ευθεία. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ωραία, ερώτηση. Γιατί έχουν θέμα με το χρονόμετρο σε όλες τις ταινίες Alien.
είχε 15 λεπτά να κατέβει κάτω να πάρει τη νιούτ. Εδώ έχει 20 δευτερόλεπτα και σκεφτόμουν να πάω ότι σε 20 δευτερόλεπτα δεν προλαβαίνεις, όχι στο λέει να βάλεις, να κάτσεις να κατουρίσεις και να σηκωθείς. Ποιος, what? Η ταινία δεν δημιουργεί κανένα emotional investment σε κανέναν χαρακτήρα. Ναι, δεν είναι φοβερό. Δεν είναι φοβερό. Δεν ταυτίζεσαι με κανέναν, δεν συμπαθείς κανέναν. Αυτός μην είναι επιτυχία. Να μην μπορέσει, έχεις 20 ανθρώπους μέσα, δεν έχει καταφέρει να συνδεθείς με έναν. Δεν έχει καταφέρει. Πώς γίνεται αυτό? Τίποτα. Να πεις, ρε παιδί μου, αχ, πέθανε αυτός, μωρέ, τι κρίμα ρε, που πέθανε αυτός. Ναι. Σε αυτό το σπαν του χρόνου, ας πούμε ότι είναι 2-3 ώρες, που νομίζω ότι είναι λιγότερο, το μίνι καλαμάρι έχει γίνει huge κθούλου χταπόδι πράγμα. Ναι, και ανοίγει πολύ, την πόρτα αυτός. Ρε, αυτά ναι. Μεγαλώνουν πολύ γρήγορα, ρε. Δεν το ήξερα. My bad. Ναι, αυτά my είναι αμέσως. Δεν το καταλαβαίνεις καν. Αυτό πότε γίνεται. Πώς περνάνε τα χρόνια. Δηλαδή έχουν πολύ γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης. Ναι, το ξέρω αυτό, το ξέραμε. Ναι. Πότε το γέννησες, πότε το μεγάλωσες, πότε πήγε πανεπιστήμιο. Τι γίνεται. Πότε έκανε impregnate έναν. Και μετά συνεχίζει αυτή, παίρνει ένα αυτοκινητάκι και πάει να βρει τον David. The circle of life. Από τον οποίο βέβαια πάει να βρει τον David, γιατί παιδιά θέλει το σταυρό της η γυναίκα. Να τα λέμε τα πράγματα. Άννα, γι' αυτό λέω. Μα ναι, δεν πάει για τίποτα άλλο. Το σταυρό, που έχει το σταυρό μου. Priorities. Ακόμα πιστεύεις, ρωτάει αυτός. Μα στο τέλος, παιδί μου, αυτή αφήνει το μήνυμα που λέει το 2093 The Year of Our Lord. The Year of Our Lord. Ήθελα να σπάσω την οθόνη. Και λέει, I'm a human, you're a robot. Και γράφω εγώ, τι είχαμε, τι χάσαμε. Προμήθειος, ξεχάσαμε. Εντάξει, ταινία είναι, εντάξει, δεν. Μετά έπαθα αμόκ, δεν ήμουν καλά. Θα έλεγα πως ο David στο τέλος του άκουσε κάτι καλύτερο, αλλά απ' την άλλη έκανε το κεφάλιο του. Έχω ένα σχόλιο να πω, ντροπή τους. Τρεις πήχες προδοσία τουλάχιστον. Ντροπή τους. Ένα από τα πράγματα που με ενόχλησε πολύ και με ενοχλεί ούτως ή άλλως όταν συμβαίνει είναι που ο Γουέιλαντ ήταν νέος ηθοποιός με προσθέτικς. Yeah. Και δεν ξέρω, ήταν στα πράγματα που με ενόχλησε πάρα πολύ. Προφανώς άλλα με έχουν ενοχλήσει περισσότερο. Αλλά σου προκαλεί μια ιδέα, ρε παιδί μου. Νιώθω ότι ήταν γιατί. Δεν ξέρω αν θυμάστε τα promotion της ταινίας. Ήταν τα TED Talks του Γουέιλαντ. Και θέλανε κάπως να το κάνουν tie-in και τα λοιπά. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούσαν, ας πούμε, να πάρουν κάποιον άλλον ηθοποιό. Πραγματικά. Τι έπρεπε να είναι ο ίδιος και να είναι και τόσο κακό. Δηλαδή, κάθε φορά που κάνουν κάποιον γέρο, τα προσθέτηση είναι σκατά. Ο Weyland έχει ήδη παικτεί στα Alien vs. Predator τον τύπο που έκανε τον πίσω. Δεν υπήρχε λόγος να φέρουν άλλον ηθοποιό. Απλά δεν θέλουν να πληρώσουν το συμβόλαιο, θα ρω εγώ. Θυμάστε που λέγαμε στις προηγούμενες εκπομπές που κάναμε ποιο θα ήταν το χειρότερο casting και τα πόρια. Αυτό. Πιστεύω ότι οι τρεις πρώτες, ίσως άντε και η τέταρτη, είχαν ένα όραμα στο οποίο προσπαθούσαν να μείνουν πιστοί, είτε κάνοντας το καλά, είτε κάνοντας το κακά. Αλλά νομίζω υπήρχε ένα όραμα στο οποίο προσπαθήσαν να μείνουν πιστοί. Το συγκεκριμένο είναι για να βγάλουν λεφτά και μόνο. Δεν νομίζω ότι υπήρχε καμία άλλη πρόθεση από πίσω, οποιοδήποτε είδους. Δεν ούτε θέλανε να αποτίσουν φόρο τιμής όπως κάνανε τα προηγούμενα, ούτε τίποτα. Ήταν μια παχτή ξεκάθαρα. Οπότε ερχόμαστε και το συζητάμε τόσο απογοητευμένες, αλλά πραγματικά δεν ήταν κάτι άλλο εκτός από μια αρπαχτή, όπως και το Covenant. Τελικά, ρε παιδί μου, η ταινία είναι του σκηνοθέτη. Δεν είναι του σκηνοθέτη μόνο. Αποκλείεται. Δηλαδή δεν γίνεται, ας πούμε. Γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις. Αν είναι μόνο του σκηνοθέτη, δεν μπορούσα να καταλάβει τι έχει πάθει ο Ρίντλεϊ Σκοτ. Δηλαδή, πώς άλλαξε τόσο πολύ ώστε να κάνει αυτή την. Να μην καταλαβαίνει. Άσχετο, θα μπορούσε να είναι μια ταινία η οποία να το πάει κάπου αλλού. Εδώ λέει βλακίες ο άνθρωπος μέσα. Δηλαδή λέει μπούρδες. Οι ατάκες περί. Γι' αυτό σας λέω, ακόμα και περί θρησκείας, έχουμε δει πολύ πιο καλογραμμένους χαρακτήρες που πιστεύουν, δεν ξέρω τι. Εδώ πέρα μιλάμε. Ήταν, λοιπόν, βάλε ένα σταυρό. Πιστεύει αυτή, βάλε ένα σταυρό εδώ. Εδώ βάλε μία. Να μην μπορεί να γεννήσει. Βάλε να μην μπορεί αυτή. Θα το κάνουμε. Δηλαδή έχει βάλει τα σως. Πώς να σου πω. Δηλαδή είναι πολύ κακό. Είναι πολύ κακογραμμένο. Πολύ κακογραμμένο. Δεν είναι. Ούτε τα pay δεν υπάρχουν. Ούτε. Αυτό που μου άρεσε εμένα το πρώτο. Που είναι σαν κόμπρα με
Σαν... Ναι. Το πεταλούδο πουτσάκι. Απλά πρέπει να ξαναπώ πόσο αντιαισθητικό και συχαμένο μου φάνηκε το design των engineers. Μου άρεσε που ήταν έτσι τόσο... Πώς ήταν στο Ghostbusters στο τέλος, που ήταν από Marshmallow, δηλαδή, ναι, μην ήταν πάρα πολύ, αλλά ήθελες να πας να τους αγγίξεις λίγο, ρε παιδί μου, αυτό μου άρεσε, ας πούμε. Τόνια, συνειδητοποίησα τώρα, όση ώρα μιλάμε, έχω βάλει και βλέπω φωτογραφίες στην ταινία και είδα μια φωτογραφία από ένα close από τον engineer και βρήκα ακριβώς τι μου θυμίζει. Έχει το πρόσωπο από αυτές τις άβαφες πορσελάνινες κούκλες. Μπράβο. Ναι. Είναι αυτό. Ναι. Το creepy cute, θέλω creepy, να σου σκάσω πέντε χαστούκια, ναι. αλλά έχει και κάτι χαριτωμένο, ρε παιδί μου. Παναγίτσα μου, τι μας περιμένει. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Ύστερα από αυτό που είδαμε, θεωρώ ότι οφείλετε όλες σας μια τεράστια συγγνώμη προς τη Ripley για το ότι και καλά είναι παράλογο που μπορείς να κρατηθείς όλη την πίεση του διαστήματος. Θεωρώ ότι ένα λαϊκό προσκύνημα για να ζητήσουμε μετάνοιες όλες το οφείλουμε, οι αμαρτωλές εδώ μέσα. Μα όλες τις την αγαπάμε τη Ripley. Όλες. Ναι, αλλά λέγατε μαλακίες ότι δεν θα μπορούσε να κρατιέται. Έτσι, μια χαρά μπορεί το κορίτσι. Η άλλη μπορούσε να κάνει ακροβατικά. Έκανε γυμναστική. Μα ναι, η άλλη με την κοιλιά ανοιγμένη έκανε από εδώ, από εκεί. Έκανε, ούτε Super Mario να πει, ρε παιδί μου. Έχει δίκιο. Και κατά με, για να συμπληρώσω κάτι που είπε η Λένα. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι φαν, έργο fans που αγαπούσαν την ταινία. Αν θέλετε να είτε έργο fans που αγαπάνε το Alien και απλά δεν τους βγήκε η ιδέα, δείτε τα δύο Alien vs Predator. Κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν δύσκολη η σημερινή ταινία, αλλά νομίζω ότι τα καταφέραμε. Ναι. Ότι τα καταφέραμε. Τουλάχιστον έχει μείνει μόνο μία. Ευχαριστούμε και εμάς. Εγώ σας ευχαριστώ, κορίτσια, να είστε καλά. See you soon. Γεια. Yeah. 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 Φιλάκια. Bye. Γεια. Κάτι τώρα να κάνω αφέλειες. Για οποιαδήποτε απορία, γνώμη, πληροφορία, οτιδήποτε θέλετε να μας στείλετε, μπορείτε να το κάνετε στο mail μας στο tonyaghosthollywood@gmail.com ή και στα social media, στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram. Σας ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε. Να είστε καλά, να προσέχετε. Μέχρι την επόμενη φορά, πολλά φιλάκια από εμάς. Ταραν, ταν, 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 ταραν,